πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο για ένα ψάρεμα casting και θα κάτσουμε μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ. Βγαίνουμε από Καβάλα, θα πάμε από Πέραμο για αρχή να πάρουμε δολώματα και συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς Κάριανη. Πλησιάζουμε Πέραμο, θα είναι η πρώτη μας στάση αυτή, θα πάρουμε δολώματα. Κατά κύριο λόγο θα πάρουμε μάνα, μονοδόγια, κάναν ακροβάτι, θα δούμε. Όσο για το μέρος, ιδέα δεν έχω που θα με πάει ο Νίκος. Ξέρει καλύτερα εκείνα τα μέρη, μια σκήνα από εκεί, ο Villager. Ό,τι και να είναι, όπου και να πάμε, σημασία στο ψάρεμα έχει να περνάς καλά. Και με το συγκεκριμένο το παλικάρι σίγουρα θα περάσουμε καλά και θα έχει χαβαλέ. Αυτό είναι όλο το πλούτο της υπόθεσης σε ένα ψάρεμα, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Να περνάς καλά, τίποτα. Πήραμε τα δολώματα. Πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε. Και φουλ για Καριάννη. Μπαίνω τώρα μέσα στο χωριό να βρούμε τον Νίκο να το πάρουμε στα οικονομικά θεσέληση. Πιο αργός πεθαίνεις βασικά. Και αυτή λοιπόν είναι η Καριανή. Τρεις φορές σε πήρα και το έχεις κλειστό, ηλίθεια. Έχω αράξει κάτω από ένα δέντρο αυτό, φλαμουριά είναι, μυλιά είναι. Και περιμένω τα μούτρα σου, ναι. Ναι, σε πόσο, σε... Τέταρτο δηλαδή, το δικό σου είναι κατά μισάωρο. Χάνω ψάρια, τελείωνε. Πού πας, αδικία μου, πού πας, κυρία χαλά. Όπως πας. Σκοτωθήκαμε, αλλά κάτι ντου έκανες. Γιατί ρε φίλε. Εκεί. Αυτός που έρχεται το βλέπεις. Προσπάθησα να με πέσει επάνω τρία φίλε. Πέσανε λέει πολλά αδελφίνια. Εντάξει, αν βάλουμε στα τυχερή και βάλουμε 2-3 αδελφινάκια. Τσιμπάνε σαν χαζά αυτά. Το ήξερες εσύ ότι το δελφίνι δεν πάει πάνω στο ψεύτικο του ψαρί. Εγώ δεν το ήξερα. Εδώ είσαι. Εδώ τις προάλλες έβγαλα 37 τσιπούρες. Με ένα χέρι. Εσύ έξω. We'll be right back.
εντάξει, το ήξερα. Είναι βλάκας. Στην αρχή πάμε και μου σπάει το καλάμι. Άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος να ρίχνει, δεύτερον πέταγμα είναι αυτό που κάνει. Ρίχνει, όχι θα πάμε εκεί, όχι θα πάμε αλλού. Δεν μπορεί, δεν το έχει. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Μου τη σπάει ρε φίλε, που δεν εμπιστεύεσαι την κρίση μου. Άκουσες από έναν από τα γανιτσά ότι έχει εδώ πέρα να πούμε ψάρια και με έφερες εδώ πέρα. Ενώ εγώ σε είχα πει να πάμε αλλού. Ούτε τσιμπιά δεν έχουμε πάρει. Περιμένουμε να πέσει λίγο ακόμα ο καιρός, μπας και κάνουμε τίποτα άλλο. Πήραμε μια τσιμπιά βέβαια, εγώ την πήρα γιατί ο άλλος ρίχνει το καλάμι και το βγάζει σε 5 λεπτά. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Εντάξει, άστο να περιμένεις λίγο. Ψάρεμα είναι. Τέλος πάντων, θα κάτσουμε λογικά όλο το βράδυ εδώ πέρα. Να δω πώς θα την παλέψω μαζί του. Ένα είναι το σίγουρο. Αν δεν βγάλω σήμερα μια σακούλα ψάρια, από εδώ δεν το κουνάω. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη για αυτό το σκοπό. Δεν το κουνάω.